Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει της μόδας στη δημόσια αντιπαράθεση οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι στις επικείμενες πολιτικές μάχες θα συγκρουστούν δύο εκ διαμέτρου αντίθετα σχέδια. Οι μεν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το δικό του σχέδιο είναι το προοδευτικό, το αντινεοφιλελεύθερο, ενώ της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα σκληρό δεξιό σχέδιο. Οι δε εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι το δικό του σχέδιο είναι το σύγχρονο, το φιλοεπενδυτικό, το φιλοευρωπαϊκό, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδεολειπτικό, ξεπερασμένο και πάει λέγοντας. Στην πραγματικότητα, αν δει κανείς την ουσία, όχι μόνο δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά σχέδια, πολύ περισσότερο εκ διαμέτρου αντίθετα, αλλά μιλάμε για το ίδιο σχέδιο με διαφορετικές παραλλαγές που είναι όμως εξίσου αντιλαϊκές. Είναι το σχέδιο που διατηρεί και επεκτείνει όλους τους μνημονιακούς νόμους στην κατά τα άλλα λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή. Είναι το σχέδιο που διατηρεί τα ματωμένα πλεονάσματα και την αυστηρή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία μάλιστα είδαμε και στην πρόσφατη απόφαση του Eurogroup. Είναι το σχέδιο της θυσίας των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων για χάρη της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Το σχέδιο που βαφτίζει κοινωνική πολιτική τη φιλανθρωπία, τη λογική των ελάχιστων και των κατώτατων. Είναι το σχέδιο των ατοικών δεσμεύσεων που εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες. Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, πού διαφωνείτε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα? Πουθενά. Και επειδή δεν διαφωνείτε πουθενά, προσπαθείτε να διαμορφώσετε, να επινοήσετε διαχωριστικές γραμμές ψεύτικες, κάλπικες ανάμεσά σας. Τι σχέση έχουν όλα αυτά όμως με τη συνταγματική αναθεώρηση? Έχουν, γιατί αυτός ο κάλπικος καυγάς έγινε προσπάθεια να περάσει μέσα και από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Και επειδή η συζήτηση για το Σύνταγμα είναι εκ των πραγμάτων πιο γενική, πιο αφαιρετική, προσφέρεται για τέτοιου είδους ψεύτικες αντιπαραθέσεις. Όσοι όμως μελέτησαν τις προτάσεις της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, όσοι παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και την προηγούμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν ένα μήνα, όσοι βλέπουν την ουσία πίσω από τις μεγαλοστομίες και τα συνθήματα, μπορούν να διαπιστώσουν ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, των άλλων κομμάτων, παρά τις επιμέρους διαφορές, έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Υπάρχει μία ενιαία κλωστή που συνδέει αυτές τις προτάσεις, υπάρχουν κοινοί διακριτοί στόχοι. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Πρώτον, η ιερή για σας κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα, έτσι ώστε να μην διαταράσετε για κανένα απολύτως λόγο η άσκηση της βάρβαρης κυρίαρχης πολιτικής. Είτε αυτός ο λόγος είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε είναι άλλοι λόγοι, πολύ πιο σοβαροί για μας, όπως είναι η πάλη του λαού, του εργατικού, του λαϊκού κινήματος και η πίεση που μπορεί να ασκεί και πρέπει να ασκεί προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πώς διασφαλίζεται αυτή η σταθερότητα? Διασφαλίζεται, για παράδειγμα, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη λεγόμενη επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας. Τι σημαίνει αυτό, που δεν το λέτε, δεν το εξηγείτε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος? Σημαίνει ότι αν γίνει πρόταση δυσπιστίας εναντίον μιας κυβέρνησης και υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση, άρα η κυβέρνηση χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, η κυβέρνηση αυτή δεν πέφτει, δεν γίνονται εκλογές, αν δεν υπάρξει συμφωνία για άλλο πρωθυπουργό και για άλλο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό προτείνεται. Είναι αυτό δημοκρατικό? Είναι προοδευτικό? Φυσικά και όχι. Είναι βαθιά, πολύ βαθιά αντιδραστικό. Στην ουσία μιλάμε για την επίσημη συνταγματική κατοχήρωση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Αυτό που τώρα γίνεται κατ' εξαίρεση να γίνει πλέον μόνιμα μέσα και από τις διαδικασίες του ίδιου του συντάγματος. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι μία τέτοια παρόμοια πρόταση κατέθεσε και η Νέα Δημοκρατία. Ποια πρόταση? Η πρόταση για τους συνεχείς τετραετής αδιατάρακτους κοινοβουλευτικούς κύκλους που για κανένα λόγο δεν θα πέφτει οποιαδήποτε, δεν θα διαλύεται η Βουλή, δεν θα πέφτει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να λοιπόν πως σε βασικά ζητήματα συμπίπτεται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης συμπίπτεται και στην ανάγκη αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διενέργεια εκλογών, τη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια εκλογών, άσχετα αν ο ένας η Νέα Δημοκρατία λέει εκλογή με 151, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με εκλογή από το λαό που οδηγούσε σε άλλου είδους δρόμους. Και επειδή ο κύριος Δουζίνας πριν στην εισήγησή του μίλησε γι' αυτό, να του υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα αυτό τελείωσε με την προηγούμενη ψηφοφορία. Η εκλογή δηλαδή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, γιατί καταψηφίστηκε το επίμαχο άρθρο 30, εκεί που προβλεπόταν δηλαδή με βάση τη δική σας πρόταση η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, καταψηφίστηκε και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και άρα η όποια προσπάθεια να βάλετε το συγκεκριμένο ζήτημα από το παράθυρο, στην ουσία θα πρόκειται για έναν τεράστιο τυχοδιοκτισμό. Όχι φυσικά ότι δεν είστε ικανοί και αυτό να το κάνετε. Τι θέλετε να λύσετε όμως με όλες αυτές τις αλλαγές? Πρόταση δυσπιστίας, επικοδομητική, αποσύνδεση κτλ. Κτλ. Θέλετε να προχωρήσετε σε μια σειρά αναγκαίες προσαρμογές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων, παίρνοντας υπόψη ότι ο σημερινός πολιτικός συσχετισμός δεν επιτρέπει τη συγκρότηση σταθερών μονοκομματικών κυβερνήσεων με τον τρόπο που αυτό γινόταν στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο επιχειρείτε να κατοχυρώσετε συνταγματικά τις κυβερνήσεις μειοψηφίας και να προσαρμόσετε το αστικό πολιτικό σύστημα σε συνθήκες μιας πιθανής μελλοντικής αστάθειας που μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Και αυτό αποδεικνύει και κάτι ακόμη. Ότι όλα αυτά που λέτε περί κανονικότητας, περί σταθερότητας, περί αδιατάραχτης ανάπτυξης και ούτω καθεξής, είναι στην κυριολεξία αέρας κοπανιστός. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κυοφορούνται σοβαρές εξελίξεις, πυκνώνουν τα σύννεφα μιας νέας κρίσης, ίσως ακόμη μεγαλύτερης, και σπέβδεται από τώρα και εσείς ως ο ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες στήριξης του αστικού πολιτικού συστήματος, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, να πάρετε τα μέτρα σας. Και ένα από αυτά τα μέτρα είναι φυσικά η θωράκιση του Συντάγματος. Θωράκιση όχι φυσικά έναντι των αγορών και των ελίτ, όπως λέτε, αυτά τα έχετε καταπιεί όλα και απλά παναφέρετε το χρεοκοπημένο περί αυτό που είπε ο κύριος Δουζίνας, καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Λοιπόν, αλλά θωράκιση έναντι του λαού, των αγώνων του και του ενδεχόμενου να υπάρξουν λαϊκά ξεσπάσματα που θα επιδράσουν στη σταθερότητα των κυβερνήσεων και του αστικού πολιτικού συστήματος γενικά. Αυτή τη θωράκιση θέλετε, όχι τη θωράκιση έναντι των αγορών. Εδώ δεν τολμήσατε, δεν τολμάτε να αλλάξετε το άρθρο 107 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη φορολογική ασυλία των εφοπλιστών. Ούτε αυτό δεν τολμήσατε να κάνετε που προτείναμε. Και το μόνο που αρκείστε είναι σε ορισμένες συμφωνίες με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την εθελοντική προσφορά, εθελοντική συνεισφορά των εφοπλιστών. Λες και ο λαός που μας ακούει τώρα έχει εθελοντική συνεισφορά στους φόρους και δεν εξαναγκάζεται με χίλιους δύο τρόπους να πληρώνει όλους αυτούς τους δυσβάσταχτους φόρους που επιβάλλατε και εσείς και οι προηγούμενοι. Πριν μια εβδομάδα μάλιστα, μειώσατε τη φορολογία με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, μειώσατε τη φορολογία για τα διανεμόμενα κέρδη των μεγαλομετόχων από το 15 στο 10%. Άλλο ένα τεράστιο συντριπτικό χτύπημα εναντίον των ελίτ που υποτίθεται πολεμάτε. Σκεφτείτε δηλαδή να μην πολεμούσατε και τις ελίτ, τι δώρα θα κάνατε σε όλους αυτούς. Άρα λοιπόν μιλάμε για θωράκιση έναντι του λαού. Εμείς λέμε ότι αυτή την αστάθεια του αστικού πολιτικού συστήματος ο λαός όχι μόνο δεν πρέπει να τη φοβάται,
αλλά πρέπει να την επιδιώκει κιόλας, για να εμποδίζει μέτρα, να αποσπά κατακτήσεις, να δημιουργεί ρήγματα όσο γίνεται στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης και κυρίως να διαμορφώνει συνθήκες, να συγκεντρώνει δυνάμεις για μια ριζική ανατροπή. Γιατί η δική σας σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη αστάθεια για το λαό και τα δικαιώματά του. Ο δεύτερος στόχος της αναθεώρησης ήταν η συνταγματοποίηση μιας σειράς πλευρών που πέρασαν με τα μνημόνια. Αυτό επιδιώκεται, για παράδειγμα, με την εισαγωγή της έννοιας της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, που αποτέλεσε τον πολιορκητικό κρυό για την κατεδάφιση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα είχε η ασφάλιση. Αυτό επιδιώκεται με την αναφορά σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, που στην ουσία σημαίνει την υιοθέτηση της λογικής των ελάχιστων, την εξίσωση προς τα κάτω των λαϊκών στρωμάτων μέσα από την ανακύκλωση, την κατεδάφιση δικαιωμάτων και την ανακύκλωση της ακραίας στόχιας, ή αυτό επιδιώκεται με την πρόταση που γίνεται για να είναι τα δίκτυα διανομής του νερού, της ενέργειας, υπό δημόσιο έλεγχο, όχι φυσικά για να ανακοπεί η πορεία ιδιωτικοποίησης. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα νομοσχέδιο για τη ΔΕΠΑ, για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και για να συνεχιστεί ο διαγωνισμός για τις λιγνητικές μονάδες στη ΔΕΗ. Άρα πια ιδιωτικοποίηση που δήθεν βάζετε εμπόδια μιλάτε. Στην ουσία θέλετε μία αρρύθμιση που θα κάνει το δημόσιο, τον τροχονόμο, το σηματοδότη αυτής της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης που ξεκίνησαν οι προηγούμενοι και συνεχίζεται και με πολύ μεγάλη συνέπεια και εσείς. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα πίσω από τη λεγόμενη αντινεοφιλελεύθερη ατζέντα. Ακόμη όμως και ορισμένα δικαιώματα που είτε υπάρχουν σήμερα στο Σύνταγμα, είτε προτείνεται να ενταχθούν, είναι στον αέρα από τη στιγμή που υπάρχουν ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, δημόσιο συμφέρον, δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια, που καταστρατηγούν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα, αλλά και από τη στιγμή που μέσα στο Σύνταγμα είναι ήδη κατοχυρωμένος από προηγούμενες αναθεωρήσεις και δεν το αφισβητείτε φυσικά, ένας βασικός πολιορκητικός κρυός που λειτουργεί σε βάρος και των όποιων θετικών διακηρύξεων υπάρχουν. Ποιος είναι αυτός? Η αναγνώριση της υπεροχής του ευρωενωσιακού δικαίου με τα άρθρα 28 και 80 και τις αντίστοιχες ερμηνευτικές δηλώσεις που επέβαλαν η όποια ερμηνεία του Συντάγματος να γίνεται υπό το πρίσμα της συμμετοχής της χώρας μας στο ευρωενωσιακό οικοδόμημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΟΝΕ, και με βάση τα οποία τα προηγούμενα χρόνια περάσανε μέτρα, υλοποιήθηκαν μνημόνια και ούτω καθεξής. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να ενταχθεί στο Σύνταγμα ως κανόνας η δημοσιονομική πειθαρχία, που ήταν σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ μία ακραία θέση. Μα αυτή η πρόταση κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ήδη συνταγματοποιημένη μέσω των δημοσιονομικών συμφώνων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΟΝΕ και τα οποία δεν τα αφισβητείτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ ποια πολιτική υλοποιεί? Δεν υλοποιεί την πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και μάλιστα των ματωμένων υπέρ πλεονασμάτων? Δεύτερο παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να αναθεωρηθεί το περιβόητο άρθρο 16. Την ίδια στιγμή, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ούτε αυτές τις αμφισβητείτε, δεν έχει προχωρήσει η αναγνώριση κολεγίων, η ισοτίμηση πτυχίων, η δημιουργία μιας ολόκληρης αγοράς στην ανώτατη εκπαίδευση, και όχι μόνο στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, που εμείς και εκεί ζητάμε να είναι αποκλειστικά δημόσια, ενώ εσείς αυτό το απορρίπτετε. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για μια τεράστια υποκρισία όταν λέτε για δίθεν προοδευτική ατζέντα, και να γιατί η μεταξύ σας αντιπαράθεση, όσο οξυμένη κι αν είναι και όσο κι αν οξυνθεί μπροστά στις εκλογικές μάχες, δεν θα κρύψει τη στρατηγική σας ταύτιση. Τρίτος στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης, επίσης κοινός. Η λεγόμενη ηθική, η τιμή του αστικού πολιτικού συστήματος, να αναστηλωθεί το κύρος που κλονίστηκε στα μάτια του λαού εξαιτίας της κρίσης και των βάρβαρων μέτρων που υλοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση
για το άρθρο 86 και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που όμως, ενώ το λαϊκό αίτημα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο νόμος αυτός να καταργηθεί τελείως, αυτό ήταν το λαϊκό αίτημα και αυτό ήταν και το σύνθημα των πολιτικών δυνάμεων, με τις προτάσεις σας ο νόμος αυτός δεν καταργείται, παραμένει με κάποιες βελτιώσεις, όπως είναι η κατάργηση της μειωμένης παραγραφής ή ερμηνευτική δήλωση, έτσι ώστε ορισμένα αδικήματα να υπάγονται απευθείας στη δικαιοσύνη. Διατηρείται όμως ένας βασικός πυρήνας του άρθρου 86, που είναι ότι για μια σειρά αδικήματα, την ευθύνη της προκαταρκτικής εξέτασης, της άσκησης ποινικής δίωξης, της ανάκλησης της ποινικής δίωξης, θα συνεχίσει να την έχει η Βουλή, δηλαδή η εκάστοτε κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς το είπαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, το ξαναλέμε και τώρα, ότι ψηφίζουμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 για να δοθεί όθηση σε αυτή τη διαδικασία, όμως στην επόμενη Βουλή θα επιμείνουμε να υπάρχει απάλυψη όλων αυτών των ρυθμίσεων που υπάρχουν σήμερα, που δίνουν το δικαίωμα στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κάνει ό,τι νομίζει. Πέρα όμως από το άρθρο 86, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με ημίμετρα ή με κόλπα να ξεπεράσει κι άλλους υπερόρισμους αστικούς εξυγχρονισμούς που θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Παραδείγματος χάρη, δεν προχώρησε στον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και παρέμεινε σε έναν διαχωρισμό μαϊμού, γιατί διατηρεί στις διατάξεις του Συντάγματος την έννοια της επικρατούσας θρησκείας. Και αφήστε αυτά που λέτε ότι είναι μία διαπίστωση και δεν έχει κανονιστικές συνέπειες. Καταρχήν, όταν μιλάμε για το Σύνταγμα, δεν μιλάμε για μια απλή νομική αποτύπωση. Πρώτα απ' όλα έχει ιδεολογικές συνέπειες να αναφέρεται στο Σύνταγμα η έννοια της επικρατούσας θρησκείας. Όμως έχει και κανονιστικές συνέπειες. Γιατί θυμίζουμε ότι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το κατηχητικό μάθημα, για να έχει κατηχητικό χαρακτήρα το μάθημα των θρησκευτικών, που στηρίχτηκαν αφενός στο άρθρο 16 παράγραφος 2, που λέει ότι η παιδεία πρέπει να προάγει τη θρησκευτική συνείδηση, δεν το αγγίξατε φυσικά, και αφετέρου στην έννοια της επικρατούσας θρησκείας. Γι' αυτό το λόγο και η πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί παλιότερα και από εμάς, αλλά και από εσάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, περιείχε την απάλυψη της έννοιας της επικρατούσας θρησκείας, την οποία τη διατηρείτε στις προτάσεις σας σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης, δεν υιοθετήσατε την πραγματική, καθαρή, απλή αναλογική. Γιατί φέρνετε ρύθμιση και μάλιστα ερμηνευτική δήλωση που επιτρέπει την απόκληση κατά 10% από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποια απλή αναλογική επομένως κατοχυρώνετε? Κατοχυρώνετε πάλι ένα καλπονοθευτικό σύστημα. Το ΚΚΕ συμμετείχε στη συνταγματική αναθεώρηση και κατέθεσε προτάσεις για να προστατευτούν, να διευρυνθούν τα λαϊκά δημοκρατικά δικαιώματα, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, χωρίς φυσικά αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση τις αναφέραμε αναλυτικά αυτές τις προτάσεις. Είναι διαθέσιμες στον καθέναν που θέλει να τις δει, να τις μελετήσει. Αυτές οι προτάσεις απορρίφθηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά από τα άλλα κόμματα. Και αν θέλετε, είναι ένα ζήτημα που δείχνει και τη δημοκρατικότητά σας, το ότι δεν μπορεί μία κοινοβουλευτική ομάδα, αν έχει κάτω από 50 βουλευτές, να θέσει σε ψηφοφορία στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης αυτές τις προτάσεις. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές απορρίφθηκαν. Αυτό δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές. Βεβαίως, εμείς τις καταθέτουμε πάνω απ' όλα στο λαό, στους εργαζόμενους, για να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και καλούμε κάθε προοδευτικό άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά τα ψεύτικα διλήμματα, σε όλα αυτά τα δήθεν προοδευτικά και δημοκρατικά καλέσματα που στην ουσία αποτελούν το πλυντήριο της πιο βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Η πραγματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού απαιτεί βαθύτερες ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία. Ο λαός έχει δικαίωμα να παλεύει με όλες τις μορφές
σε μια τέτοια κατεύθυνση και έχει επίσης το δικαίωμα, αλλά και τη δύναμη, λέμε εμείς, να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την αλλαγή του σημερινού συντάγματος.